Η νοσηλευτική σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας λειτουργεί από το 1976. Σκοπός: να προετοιμάσει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας, ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Η φοιτησή στη σχολή είναι υποχρεωτική, διαρκεί 5 εξάμηνα και επιμερίζεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Κάθε χρόνο κάνει 2 εξάμηνα. Οι εγγραφές για να πάει κάποιος στη σχολή ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου στο χώρο πάνω του σανατορίου, ώρες εργασίας. Μπορεί να πάει να δει το πρόγραμμα σπουδών, να ρωτήσει την διευθύντρια και τους καθηγητές που είναι εκεί για ό,τι έχει να κάνει με τη σχολή. Για 2 εβδομάδες είναι ανοιχτές οι εγγραφές και μετά τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου για το πρώτο εξάμηνο της σχολής. Σχολή νοσηλευτικής, διετούς. Εμείς εδώ στο νοσοκομείο μέσα από τις προσλήψεις ειδικά του επικουρικού αλλά και των μόνιμων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ πάντα έχουμε ΔΕ πληροφορικούς, οπότε το πτυχίο που θα πάρουν έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και ειδικά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. 2 χρόνια βγαίνοντας οι μαθητευόμενοι, οι εκπαιδευόμενοι, δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουν να μπουν στο σύστημα υγείας, το οποίο πραγματικά έχει μεγάλες ανάγκες. Και σε επικουρικό προσωπικό, καθημερινά λόγω και των αναστολών που υπάρχουν, λόγω και των μεγάλων αναγκών, προκυρήσονται θέσεις ΔΕ νοσηλευτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοσηλευτικής, αλλά και στον ΑΣΕΠ, με το σύστημα των 4.000 νοσηλευτών, η προκήρυξη που θα βγει στον αέρα, θα έχει μέσα σίγουρα ΔΕ. Οπότε, όπως είπα και πριν, υπάρχει αντίκρισμα στο πτυχίο το οποίο θα πάρουν από την διετούς.